Πάμε να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Βιομηχανικών Σχέσεων του ΚΕΒΕ, τον κύριο Ανδρέα Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλημέρα σας. Σωστά είπα τον τίτλο σας? Είναι εργασιακών ή βιομηχανικών? Τμήμα βιομηχανίας είναι ουσιαστικά. Τμήμα βιομηχανίας, μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα ωφέλη, για το χαλούμι. Διότι μιλάμε για ένα τομέα, ένα προϊόν αποκλειστικό πλέον δικό μας, έχουμε την αποκλειστικότητα, και ένα τομέα που προσφέρεται για επενδύσεις πλέον, έτσι? Σίγουρα η αποκλειστικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Θα δοθεί στους Κύπριους παραγωγούς έναν παγκόσμιο μονοπόλιο της χρήσης της ονομασίας χαλούμι. Άρα ουσιαστικά για να μπορέσει κάποιος να παράξει χαλούμι, πρέπει να το παράξει αποκλειστικά στην Κύπρο. Μακάρι να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις στην πράξη, γιατί στη θεωρία είναι όλα πολύ εύκολα, αλλά στην πράξη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, να μπορέσουν να υπάρξουν όλες αυτές οι θεωρητικές προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν και οι Κύπροι περαιτέρω τις επενδύσεις και τις εξαγωγές τους, και ταυτόχρονα να προσελκύσουμε και κάποιες επενδύσεις από το εξωτερικό. Σε αυτή τη φάση βλέπω ότι είναι δύσκολο. Γιατί το λέτε αυτό, λόγω της πανδημίας ή για κάποιους άλλους? Όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Σίγουρα η πανδημία έχει φέρει μια τεράστια ανήφιση σε όλον τον τομέα, ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές αγορές της Κύπρου. Να σκεφτείτε ότι οι κύριες αγορές, όπως είναι η Αγγλία, παραμένουν κλειστές. Άρα υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός όσον αφορά τις εξαγωγές μας. Άρα σε αυτές τις αγορές οι εξαγωγές έχουν παγωποιηθεί. Το λέω γιατί υπάρχουν περιορισμοί στην ποσότητα του γάλακτος. Αυτός είναι ο κυριότερος. Μάλιστα. Καλά, δεν μπορούμε. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει εδώ και μια δεκαετία, τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να επενδύσουμε περισσότερα ώστε να αυξηθεί η παραγωγή εγωπυρόβιου γάλακτος? Για να είμαστε ειλικρινείς, το Υπουργείο Γεωργίας έχει εδώ και χρόνια δώσει σχετικά κίνητρα για αύξηση της παραγωγής του πρόβειου και του υγιεινού γάλακτος. Έτσι έχουν μπει καινούργοι εκτινοτρόφοι στο επάγγελμα. Εν τούτης, η αύξηση του χαλουμιού είναι δυσανάλογη με το πόσα πρόβατα και πόσα εγωπρόβατα μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα πάλι να υπολοιπόμαστε αρκετά εκατομμύρια λίτρα γάλακτος. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα, και δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε όλοι μια κατσίκα στο σπίτι μας για να αρμέγουμε, για να έχουμε καλά. Εκτός αν το κράτος γίνει ιδιοκτήτης φάρμας. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο με όλα αυτά τα προβλήματα γύρω από το κράτος. Εντάξει. Εσείς δεν είστε και υπέρ της κρατικής επιχειρηματικότητας. Αλλά εντάξει, άμα προσφέρεται ο τομέας, εγώ αν είχα τα χρήματα θα επένδυα, ας πούμε, σε αυτό τον τομέα. Αν είχα τα χρήματα, φυσικά. Και τα μέσα. Είναι γεγονός ότι είναι ένας καλός τομέας. Με τα διάφορα προβλήματα που έχει και τις δυσκολίες, γιατί καλούμε τον κόσμο να μπει, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπαίνουν με το ρυθμό που θα ήθελε και το κράτος. Ίσως μπαίνουν κάποιοι νέοι παραγωγοί στον τομέα της αγελαδοτροφίας περισσότερο, αφού είναι πιο εύκολος ο κλάδος της αγελαδοτροφίας σε σχέση με την εγωπροβατοτροφία. Βλέπουμε όμως ότι οι παλιοί παραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία αυτή την περίοδο ή διαχρονικά, δεν προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά τους, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχει ο τομέας, δεν πείθουν τα παιδιά τους. Είναι ένα σκληρό επάγγελμα, αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι δύσκολο το επάγγελμα. Οι άνθρωποι του χώρου είναι άνθρωποι που δεν είναι επιχειρηματίες με την έννοια που βλέπουμε σε άλλους χώρους της κτηνοτροφίας. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους βιοπαλαιστές, σε σκληρή δουλειά, έτσι. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι και ένα θέμα. Θα πρέπει να δούμε την εγωπροβατοτροφία καθαρά ως επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτως ώστε να την βάλουμε σε μια καινούργια βάση με σωστές παραγωγικές διαδικασίες, καλύτερες συγχρονισμούς, ούτως ώστε να μειώσουμε το πρόβλημα της εποχικότητας του γάλακτος. Βλέπουμε ότι οι επαγγελματικές μονάδες, οι μεγάλες μονάδες, έχουν καταφέρει να έχουν γάλα σε περισσότερη διάρκεια, σε μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, από ό,τι οι μικρές
παραδοσιακές μονάδες, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της εποχικότητας που παρουσιάζεται στην παραγωγή του εγωπρόβειου γάλακτος, όπου 6 μήνες το χρόνο έχουμε αρκετή ποσότητα γάλακτος, αλλά δυστυχώς τους επόμενους 6 δεν έχουμε καλά. Άρα, έχει μετατραπεί σε άσπρο χρυσό, αντιλαμβάνομαι τώρα, το εγωπρόβειο γάλα. Μπέζ. Πάντα ήταν δυσέμπρετον το εγωπρόβειο γάλα. Εκείνο που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι δεν μπορώ να το παρομοιάσω με χρυσό, γιατί δυστυχώς δεν μπορούν οι τιμές να εκτοξευτούν στα ύψη με αυτήν την κατοχύρωση, αφού θα είναι πολύ δύσκολο μετά για να πωληθεί το προϊόν στις διεθνείς αγορές. Εγώ το λέω άσπρο χρυσό ή μπέζ χρυσό με την έννοια του περιζήτητου, με αυτή την έννοια, γιατί έχει γίνει περιζήτητο αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι όμως ότι με καλή συνεργασία και προσέγγιση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε και το Υπουργείο στην προσπάθειά του να τους οργανώσει, να γίνουν κάποιοι συνεταιρισμοί. Γνωρίζουμε, παρακολουθούμε κι εμείς χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αν με καλή διάθεση και πλέον από τη στιγμή που κατοχυρώθηκε το χαλούμι, θα μπουν και νέοι άνθρωποι στο χώρο, θα επενδύσουν και θα δημιουργηθεί αυτό που είπατε και εσείς πριν, επιχειρηματική, επαγγελματική δραστηριότητα πλέον. Εξυγχρονισμός. Αυτό που έχετε αναφέρει, η συνεργασία, η καλή θέληση είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις δύσκολες προϋποθέσεις που θέτει ο φάκελος και η κατοχύρωση του χαλουμιού. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, όπως πολύ σωστά έχετε πει, να ενεργοποιηθούν καινούργιοι άνθρωποι στον τομέα, επιχειρηματίες, οι οποίοι να μπορέσουν να βάλουν τις βάσεις για περισσότερη παραγωγή γάλακτος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις εξαγωγές μας και βεβαίως να τις αυξήσουμε, γιατί ο σκοπός είναι όχι μόνο να διατηρήσεις τις εξαγωγές, αλλά να μπορέσεις να δώσεις περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο. Βέβαια. Δηλαδή, γιατί στην αρχή διεκρίνα έτσι μια απεσιοδοξία από μέρους σας, να θεωρήσω ότι δεν είστε απεσιόδοξος ή δυσαρεστημένος με την εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι σίγουρα θετική, αφού έχουμε πει ότι μας δίνει ένα παγκόσμιο μονοπόλιο. Ναι. Οι προϋποθέσεις για να εφαρμόσουμε όλη αυτή την κατοχύρωση δεν είναι εύκολες. Και χρειάζεται, όπως έχετε πει και εσείς, συνεργασία και καλή θέληση με όλους τους εμπλεκομένους, ούτως ώστε να μπορέσουμε τις δυσκολίες που θα βρίσκουμε μπροστά μας να τις αντιμετωπίζουμε θετικά, γρήγορα και με τον σωστό τρόπο τους, ώστε να αποφεύγουμε όλες αυτές τις τρικλοποδιές που πιθανόν να βρούμε μπροστά μας. Άρα θα δούμε και εσάς να είστε σε αυτή την ομάδα, να την πω, των τεχνοκρατών που προσπαθεί να συστήσει ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Καδής, ώστε να αντιμετωπιστούν και να λυθούν τα όποια προβλήματα. Θα είμαστε κοντά σε όλη τη διαδικασία, ώστε να βεβαιωθούμε και εμείς ότι όλα πάνε ομαλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.